Alors non. Alors non. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Τώρα εσείς αναρωτιέστε πού βρίσκομαι και τι κάνω. Κάμερα. Εδώ λοιπόν είμαι, στο υποκατασκευή πλατό του Greek Idol. Εδώ θα συμβούν τα πάντα. 15 διαγωνιζόμενοι θα διεκδικήσουν τον τίτλο του Greek Idol μπροστά από την Κριτική Επιτροπή και τους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Μέσα από την κάμερα του All About Greek Idol θα δείτε όσα δεν έχετε δει ποτέ. Παρασκήνια παραλυπόμενα και όλο το υπόλοιπο story που θα μας κρατάει, θα σας κρατάει καθυλωμένους κάθε Σάββατο βράδυ. Με λίγα λόγια, εκεί που η κάμερα του Greek Idol σταματάει, η κάμερα της δικής μας εκπομπής πατάει ρεκ. Γιατί ήρθε εδώ στο Greek Idol. Είναι η έναρξη καινούριου παιχνιδιού, η έναρξη του λυρικού παροξισμού. Και σε θέλω τώρα πιο πολύ, περιμένω να φανείς εσύ. Εκατοντάδες υποψήφοι ταξίδεψαν από όλη την Ελλάδα για να διεκδικήσουν μία θέση στο όνειρό τους. Μαζί τους ταξιδέψαμε και εμείς και πήραμε μία πρώτη γεύση τόσο από τις προσωπικές τους ιστορίες, όσο και από τις επιδόσεις τους στην Κριτική Επιτροπή. 150 από αυτούς θα βρεθούν στις 2 μέρες του Recall και μόνο 15 θα καταφέρουν να περάσουν στα live του Greek Idol. Τα Recall, παιδιά, είναι ίσως η πιο δύσκολη εμπειρία που μπορεί να έχει ένας διαγωνιζόμενος. Χαρά, αγωνία, ένταση, δάκρυα είναι όλα μέσα στο πακέτο. Ας πάρουμε μια γεύση από το τι θα δούμε τη Δευτέρα το βράδυ. Καλώς ήρθατε στο Recall. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Ένας από εσάς θα είναι το νέο Greek Idol. Δεν είχα χρόνο. Θα τα δώσω όλα, θα τα δώσω το καλύτερο με αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχω άποψη. Αγώθηκα! Εγώ να τραγουδήσω και να μην κουνηθώ! Καλά ήτανε, ακόμα τρέμω. Πήρα τρένο, μετρό, ταξί και φυσικά πόδια. Νιώθω έτοιμος, ήρθαμε ένα pop κομμάτι και θα τους αποδείξω πραγματικά αυτό που αξίζω, αυτό που πρέπει να δείξω στον κόσμο, αυτό που πραγματικά ο κόσμος θέλει. Greek Idol υποδέχεται τους 150 που έχουν στα χέρια τους το μαγικό εισιτήριο. Καλώς ήρθατε! Η αποστολή σας είναι δύσκολη. Από τους 150 θα μείνουν μόνο οι 15. Είστε έτοιμοι! Teeth and lips.
Σήμερα τα πράγματα στο Recall είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι ήταν στις προηγούμενες οντισιόν. Η διαδικασία του Recall είναι τυπική γιατί τα πράγματα είναι πιο αυστηρά. Έτσι δοκιμάζονται κιόλας στο πώς μπορούν να τα απεξέλθουν σε κάποια δυσκολία που μπορεί να τους συμβεί. Άγχος πολύ. Τα γόνατά μου είχαν φύγει από τα πόδια μου, δεν ξέρω. Προσπαθούσα να το ελέγξω, αλλά ξέρεις, φαίνονταν αυτό στημένο το εγώ πρέπει να κάνω το βήμα μπροστά και να πω τραγουδάω. Δεν υπάρχουν κανόνες, μα μόνο εξαιρέσει. Ευχαριστούμε όλους που μπορείτε να περάσετε έξω. Εδώ. Όχι εδώ. Κάτι εδώ. Εγώ έχω πει όχι. Και εδώ έχω πει όχι εγώ. Και εγώ όχι, έχω πει εκεί. Πώς νιώθεις τώρα εδώ? Τώρα αγχωρούμε λιγάκι που θα μπω. Αλλά καλά, εντάξει. Πιστεύεις ότι θα τα πας καλά? Ναι. Νίκο, ένα βήμα μπροστά. Θα ήθελα να σου πω ότι στην προηγούμενη οντισιόν που σε είχα δει, με είχε συγκινήσει με τον τρόπο που τραγουδούσες. Με το δίκιο της η κοπέλα που στεναχωρέθηκε, εννοείται. Θέλω να πω ότι δεν έγινε επίτηδες αυτό το πράγμα και τη ζητήσαμε και συγγνώμη. Γεια σας και πάλι. Συγχαρητήρια που καταφέρετε να φτάσετε μέχρι εδώ. Στην εμφάνιση που είδαμε προηγουμένως, παρατηρήσαμε μία νευρικότητα στο γκρουπ σας. Στην επόμενη φάση του Greek Idol θα είναι... Σας, αλλά και εμείς έπρεπε να πάρουμε μια πολύ δύσκολη απόφαση. Ξέρω ότι όλοι σας έχετε όνειρα. Αλλά... όσοι βρίσκεστε σε αυτό το δωμάτιο... Idol, το μεγαλύτερο σώμα στον πλανήτη, έρχεται επιτέλους για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ο Δημήτρης Κοντόπουλος, η Μάρο Θαδωράκη και ο Κώστας Καπετανίδης ψάχνουν να βρουν το άτομο το οποίο θα καταφέρει να τους εκπλήξει με τις φωνητικές και όχι μόνο δυνατότητες του. Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησαν όλα. Και τα παιδιά θέλουν να σας κάνουν να τα αγαπήσουν. Από αύριο όλη η Ελλάδα θα μιλάει για αυτούς τους υποψηφίους.
Idol ξεκινά. Μπορεί να είσαι εσύ ο νικητής. Το Idol μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου όπως άλλαξε τη ζωή τόσων άλλων. Kelly Clarkson από σερβιτόρα Superstar. Jennifer Hanson από μια μικρή γειτονιά του Σικάγο στο κόκκινο χαλί του Hollywood με το Όσκαρ στο χέρι. So I truly believe God's in me an angel up from above that's gonna love me for life. Το Greek Idol ήρθε στην Ελλάδα. Καλημέρα. 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 Μπορώ να ξεκινήσω? Ναι, ναι. Φίλη, πόσο? 24 χρόνων. Έχεις κάτι στο λαιμό σου? Καρνούλα. Όχι, όχι, όχι. Μια ευκαιρία μπορείτε να μου δώσετε. Όχι, όχι. Τρία όχι δηλαδή. Κόπωσες τώρα ή όχι? Ψάχνω σε ξέχνασε το στόμα μου γιατί δεν μπορώ να τραγουδήσω. Θέλεις λίγο νερό? Ήταν πολύ ευγενική. Πιστεύεις ότι εγώ θα αγόρασα εισιτήριο για να φέρω να σε ακούσω να τραγουδά? Θα πατάς σωστά στις νότες. Τι είπες θα κάνεις με την Αθήνα? Θα κατέβω μαζί σας στην Αθήνα φεύγοντας. Είμαι σίγουρο αυτό. Η σχέση σου με τη μουσική ποια είναι? Φιλική. Δηλαδή. Τώρα τελευταία παίζω ρεμπέτικα βασικά. Σαν τα βερνάκια. Και ρεμπέτικα. Η ευκαιρία θα σου δοθεί μόλις ανοίξει εκείνη την πόρτα. Το πιο επιτυχημένο σοου του κόσμου που προβάλλεται σε περισσότερες από 100 χώρες. Στον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βραζιλία, την Αφρική, την Αυστραλία, την Ινδονησία, την Ιαπωνία, την Ινδία, το Πακιστάν, τη Ρωσία, τη Γερμανία, τη Βρετανία. Και τώρα ήρθε στην Ελλάδα. Greek Idol ήρθε για να ανοίξει το δρόμο για την επιτυχία. Εκατοντάδες χιλιάδες οι αιτήσεις συμμετοχής παγκοσμίως. Το show που έχει καθυλώσει και καθυλώνει εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο ξεκινά στην Ελλάδα και προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να δοκιμάσετε τη φωνή σας. Keep on falling in and out. Και ξαφνικά είδα τον κόσμο να γυρίζει. Το όνομά μου δεν ξανάκουσα. Θέλω να σου το πω. Όλοι σε φωνάζαν αρχηγό. Είναι δυνατά. Το ροκ, το κλασικό, το ζεϊμπέκικο, το τσιφτετέλι, το pop, το heavy metal, το έντονο, το συναισθηματικό. Τα μάτια όλων στραμμένα στο Greek Idol, γιατί μπορεί να είσαι εσύ ο νικητής. Δείτε σε λίγο, μέχρι που έφτασαν οι κριτές προκειμένου να ανακαλύψουν το επόμενο Greek Idol. Ποιος από τους τρεις είναι ο πιο απαιτητικός? Η σκιά αυτή τι την ήθελες τόσο πολύ πρωί-πρωί? Cause I can go on. Και σου έχουν πει ότι τραγουδάς καλά. Τζάμπα τα λεφτά. Ναι. Που τι να και πες μου τι να κάνω. Να σου πω πώς μου δουλειτε όλο αυτό. Σαν μυρολό. Ποιους διαγωνιζόμενους θα δείτε για πρώτη φορά? Γεια σας. Γεια σου. Δηλώνει πως ο ρόλος της δεν είναι αυτός της κακιάς. Διορθώνει τα τεχνικά προβλήματα των διαγωνιζόμενων και κρίνει αν αξίζει να περάσουν στην επόμενη φάση του Greek Idol. Η Μάρο Θεοδωράκη, με την παιδεία που έχει, τη μουσική παιδεία που έχει, σίγουρα δεν είναι και ο πιο εύκολος κριτής. Ποια όμως είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που θέλει από τους διαγωνιζόμενους για να τους περάσει στο recall?
Μάρο Θεοδωράκη, δασκάλα φωνητικής και συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Μεγάλωσε στην Αθήνα μέσα σε μια δημοσιογραφική οικογένεια. Η ποίηση και η μουσική την κέρδισαν από πολύ μικρή ηλικία. Από 11 ετών ήξερε πως ήθελε να γίνει δασκάλα μουσικής και έκανε το όνειρό της πραγματικότητα. Οι δυο της κόρες είναι ο θησαυρός της και η οικογένειά της τη στηρίζει σε όλη τη μουσική της διαδρομή. Βραβεύτηκε το 2009 στο Φεστιβάλ της Κύπρου για τη μουσική της ταινίας Σαπφό, ενώ τα παιδικά βιβλία που έχει συγγράψει και διδάσκονται στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού έχουν γνωρίσει μεγάλη επιτυχία. Ο δικός μου ο δρόμος. Συμπαθητική φωνή, δυνατή φωνή, δυνατό μέταλλο. Θα γίνεις δικιά μου. Cause I can't go on. Και σου έχουν πει ότι τραγουδάς καλά. Τζάμπα τα λεφτά. Αυτό που την έκανε να πει τον ναι για να συμμετάσχει στην κριτική επιτροπή του Greek Idol ήταν η μουσική της πορεία, η γνώση της και η επαφή της με τους νέους ανθρώπους τόσα χρόνια στο χώρο της φωνητικής. Πάρε εσύ τα χάδια. I'm in my bed with his finger. Τα πρωτότυπα. Singing my life with his words. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ καρδιά μου. Killing me softly with his song. Killing me softly with his song. More than this, whatever it is. Θεωρεί ότι η αλήθεια είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή και δεν διστάζει να προστατεύει τους νέους, ακόμη και αν αυτό την κάνει να φαίνεται αυστηρή. Την αγάπη της για τη μουσική και την αφοσίωσή της τη μοιράζεται με τους μαθητές της, είτε σε οδείο είτε σε δραματικές σχολές όπου και διδάσκει. Νιώθει δυνατή όταν βρίσκεται ανάμεσα σε νέα παιδιά. Αντλεί ενέργεια από το πάθος τους και εκείνοι της ανταποδίδουν την αγάπη που τους δείχνουν. Ποια είναι όμως τα στοιχεία του νικητή του Greek Idol για τη Μάρο Θεοδωράκη? Τα κριτήρια μου για να δώσω εισιτήριο σε κάποιον υποψήφιο για να περάσει στην επόμενη φάση κυρίως είναι βέβαια τα φωνητικά του προσόντα, αλλά είναι και η προσωπικότητά του. Να μου κάνει ένα κλικ. Τι είναι αυτό που περιμένει από τα νέα παιδιά που δήλωσαν συμμετοχή για τον Greek Idol? Θα ήθελα να δω παιδιά με κέφι, με όρεξη, παιδιά που να μην μας φοβούνται και να έχουν και μια καλή συμπαθητική φωνή. Άλλωστε, όπως λέει και η ίδια, το παν δεν είναι να αγαπήσεις εσύ τη μουσική, αλλά να σε αγαπήσει εκείνη. Αν κάποιος ψάχνει το λεγόμενο πακέτο, τότε αυτός... Ευχαριστώ πολύ. Τότε αυτός είναι σίγουρα ο Κώστας Καπετανίδης. Ο σκηνοθέτης των Celebrities ξέρει καλά τι θέλει και ξέρει ποια είναι τα στοιχεία τα οποία πρέπει να έχουν οι διαγωνιζόμενοι για να περάσουν στην επόμενη φάση των Recall. Είναι βαρύ αυτό, ε. Κώστας Καπετανίδης, ένας από τους πιο επιτυχημένους σκηνοθέτες βίντεο κλιπ στην Ελλάδα, έχοντας συνεργασίες με τους καλύτερους και πιο εμπορικούς καλλιτέχνες της χώρας, όπως η Δέσποινα Βανδύ, ο Σάκης Ρουβάς, η Χάρης Αλεξίου, ο Αντώνης Ρέμος, ο Γιώργος Μαζονάκης και η Δήμητρα Γαλάνη. Τώρα, λέει το μεγάλο ναι για να συμμετάσχει στην κριτική επιτροπή του Greek Idol. Πώς θες εσύ για καλοκαίρια? Είχε παλιό καιρό τη μέρα που σε γνώρισα. Πάρ' το λάχανο, άνοιξε την πόρτα και πήγαινε να μαγειρέψεις γιατί δεν κάνεις για τραγούδι. Βάζω μπροστά τη μηχανή. Πιστεύεις ότι μπορεί να είσαι το επόμενο Greek Idol? Τη σκιά αυτή τι την ήθελες τόσο πολύ πρωί-πρωί? Νόμιζα ότι θα ήταν βράδυ το επεισόδιο. Με την τρομπέτα λες να τρομάξει ο μπάτσι? Λες πως έφταιξα εγώ.
Ναι, όχι, γιατί δεν είναι για τον κόσμο. Μαλώσουμε τώρα. Να μαλώσουμε. Πώς όμως του φαίνεται ο νέος του αυτός ρόλος, να βρίσκεται δηλαδή ο ίδιος μπροστά από τις κάμερες? Νιώθω πάρα πολύ ωραία που βρίσκομαι μπροστά από τις κάμερες, γιατί μου αρέσει να με φροντίζουν. Είναι τέλεια να το ξανακάνω. Γυαλίζουμε, γυαλίζουμε. Πού είσαι, σε πήρε ο ύπνος? Θέλω. Να τελειπαθήμισε. Αυθόρμητος, δημιουργικός, ευρηματικός, ο Κώστας Καπετανίδης γεννήθηκε με το μικρόβιο της σκηνοθεσίας. Σε ηλικία 9 ετών είχε τη δική του μηχανή λήψεως. Σπούδασε μηχανικός αεροσκαφών, κάνοντας το χατήρι των γονιών του. Το 2005 και το 2007 βραβεύεται στα μουσικά βραβεία MAD ως ο καλύτερος σκηνοθέτης της χρονιάς. Δεν σκηνοθετεί μόνο βίντεο κλιπ, αλλά και διαφημιστικά σπορ. Οι καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργάζεται, στο πρόσωπό του βλέπουν όχι μόνο ένα σκηνοθέτη, αλλά ένα φίλο πάνω απ' όλα. Τον εμπιστεύονται και εκείνος δεν τους προδίδει ποτέ. Όλοι θυμόμαστε την εντυπωσιακή σκηνοθεσία του τραγουδιού της Καλομήρας στη Eurovision το 2008. Ποια είναι λοιπόν για το σκηνοθέτη των επιτυχιών τα στοιχεία που πρέπει να έχει ο νικητής του Greek Idol? Τα στοιχεία που πρέπει να έχει το νέο Greek Idol, πρώτα βέβαια είναι η φωνή. Από εκεί μετά είναι η σκηνική παρουσία, είναι η ενέργεια, είναι η εμφάνιση, πολλά, όλο το πακέτο δηλαδή. Τι συμβουλεύει τα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τη μουσική? Σε ένα νέο παιδί που θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική, δεν θα το συμβουλέψω όσο να του πω ότι αφού αγαπάει αυτό που κάνει, να το μελετήσει και να είναι ο εαυτός του, και είμαι σίγουρος ότι θα πάει πολύ καλά. Ο Κώστας Καπετανίδης αγαπάει τη μουσική και την τέχνη και αντιμετωπίζει όλες τις δυσκολίες της ζωής πάντα με χαμόγελο. Ό,τι αγγίζει το κάνει πλατινένιο και έχει συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής και όχι μόνο μουσικής σκηνής. Ο Δημήτρης Κοντόπουλος θα είναι σίγουρα ο πιο απαιτητικός κριτής του Greek Idol κατά τη διάρκεια των Recall, γιατί μέσα στους 15 διαγωνιζόμενους που θα περάσουν στα live θα βρίσκεται φυσικά και αυτός που θα του γράψει επιτυχίες. Δημήτρης Κοντόπουλος, συνθέτης και παραγωγός. Το όνομά του είναι συνώνυμο της επιτυχίας. Ό,τι αγγίζει λένε, το κάνει πλατινένιο. Έχει συνεργαστεί τόσο με τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, όπως ο Σάκης Ρουβάς, όσο και της διεθνούς μουσικής σκηνής. Η δουλειά του άλλωστε μιλάει από μόνη τη. Και εσύ με βλέπεις σαν να είμαι κάτι πια περαστικό. Είναι πατέρας δύο μικρών παιδιών. Αυτό τον έχει ευαισθητοποιήσει κάνοντάς τον να γράφει τραγούδια, τα έσοδα των οποίων διατίθονται σε ιδρύματα για παιδιά. Τι είναι όμως αυτό που θα κάνει τη διαφορά για τον Δημήτρη Κοντόπουλο και αποτέλεσε σημαντικό ρόλο στην απόφασή του να συμμετάσχει στην κριτική επιτροπή του Greek Idol? Ό,τι να και πες μου, τι να κάνω. Να σου πω πώς μου έρχεται όλο αυτό. Σαν μυρολόι. Και κρυώνει. Περιμένω να ακούσω κάτι που θα ήθελα να το ξανακούσω και να δω κάτι που θα ήθελα να το ξαναδώ. Μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στην καριέρα του ήταν η βράβευσή του με ρωσικό Grammy για το τραγούδι Soldier που ερμήνευσε η Άννη Λόρα. Όλη
όλη η Ευρώπη τον γνωρίζει από τις πολύ επιτυχημένες συμμετοχές του στη Eurovision, ενώ τα τραγούδια του έχουν διασκευαστεί σε πολλές γλώσσες. Ποια είναι τα στοιχεία του νικητή του Greek Idol? Τρέχει σαν το φως. Τραγουδάς από μέσα σου, έτσι, δεν βγάζεις καθόλου φωνή. Είναι όλο ψήθυρος, ας πούμε. Θες να το πάρεις το κομμάτι λίγο πιο ψηλά, σε πιο ψηλό τόνο? Can't give anymore. Δεν μου πολύ αρέσει. Συγγνώμη, μπορώ να σταματήσουμε λίγο? Εντάξει, ανάρθω. Μάλιστα. Πάρ' το εσύ. Και δεν αντέξω να το μιλήσω. Παιδιά, δεν μπορώ, πρέπει να σταματήσουμε λίγο. Ψάχνω κάποιον που η φωνή του θα με κάνει να θέλω να ασχοληθώ κι άλλο μαζί του. Τι προτείνει στα νέα παιδιά που έχουν όνειρο μια καριέρα στο χώρο της μουσικής? Τελευταία φορά τα δικά σου σκάλια, ανεβαίνω και φτάνω στο τέρμα. Ενώ όταν μιλάμε δείχνεις ότι δεν έχεις άγχος. Όταν μπαίνεις στα ρεφρέν, στα τραγούδια, αρχίζεις και παίρνεις φορά. Περίεργο. Ναι, επειδή είπες αυτό το τραγούδι, θα πω όχι. Όχι. Να μην έχουν αυτό το άγχος και μην το έχουν και σαν δικαιολογία ότι έχουν άγχος. Πώς νιώθει όταν δεν λέει ναι? Ρε Παναγιώτη, δεν τραγουδάς. Σίγουρα όταν ακούς τόσα άτομα κάθε μέρα, υπάρχει περίπτωση λάθους. Τώρα το να έχω φύγει από κάποιο αντισεών και να έχω πάει σπίτι μου και να έχω δεύτερες σκέψεις γιατί δεν πέρασε κάποιος ή όχι, δεν μου έχει τύχει ακόμα. Το επόμενο Greek Idol χρειάζεται ένα συνθέτη που θα γράψει επιτυχίες. Μέσα μου έχω ανατριχιάσει με μια φωνή, την οποία πιστεύω ότι και ο κόσμος θα την καταλάβει από μόνος του. Can't stop growing old. Με αεροπλάνα και βαπόρια ολοκληρώθηκαν οι οντισιόν για τον Greek Idol. Και τώρα οι 150 επικρατέστεροι διαγωνιζόμενοι είναι πανέτοιμοι για τα recall. Οι κριτές όργωσαν όλη την Ελλάδα και πήγαν σε φοβερές τοποθεσίες προκειμένου να βρουν το επόμενο Greek Idol. Για πάμε να τις δούμε. Κοντόπουλος, η Μάρο Θεοδωράκη και ο Κώστας Καπετανίδης ταξίδεψαν σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Συνάντησαν χιλιάδες υποψήφιους αναζητώντας το Greek Idol. Στη Θεσσαλονίκη, το ξενοδοχείο Porto Palace έγινε πόλος έλξης για τα μελλοντικά είδωλα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Οι κριτές υποδέχτηκαν τους υποψήφιους σε έναν μοναδικό αναπαλαιωμένο χώρο. Πριν από 200 χρόνια λειτουργούσε ως φαγείο. Εμένα για αυτό που λέει θα πονέσω. Έχουμε τριανέ δηλαδή. Τρελή και αλλοπαρμένη. Ανάθεμα σε πάλι μια φωνή. Όσο μπορώ. Ωραία, από μένα, ναι. Oh, I'm sorry for... Έλα να πάρεις το εισιτήριό σου. Στην επόμενη φορά. Ευχαριστώ. Θέλω μια μεγάλη κραυγή. Θέλω μια μεγάλη κραυγή τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Το εισιτήριο. Είναι από εδώ, δεν το πιστεύω, παιδιά. Ραντεβού στην Αθήνα. Επόμενη στάση, το ξενοδοχείο Royal Olympic. Κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, ακριβώς μπροστά από ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της κλασικής Αθήνας, του στήλους του Ολυμπίου Διός. Εκεί ο Δημήτρης Κοντόπουλος, η Μάρο Θεοδωράκη και ο Κώστας Καπετανίδης συνάντησαν τους διαγωνιζόμενους. Με στα μάτια πάντα σε κοιτούσα.
breath that I take. Πώς θα σου το πω τώρα. Θέλει πάρα πολύ χρόνο για να φτιαχτεί αυτό το πράγμα με την αδυναμία στη φωνή σου. Πια δεν μ' αγαπάς. Θύμεις ότι ήμασταν παιδιά. Είμαι τον 24. Ερασιτικά, στο σπίτι εγώ παίζω. Για τον Greek Idol χρειάζεται πολύ. Εγώ αυτό που θέλω είναι να μου δώσετε την ευκαιρία να σας αποδείξω ότι μπορώ να πω τα πάντα. Ναι, αλλά έτσι δεν θα πας στην Άξο. Καράβι το φεγγάρι στο σώμα κυλήσε. Και αν ο μαπελάγει, κρυφά μας μίλησε. Το έχω. Το τραγούδι. Το Greek Idol το έχει. Το έχω και αυτό. Ελπίζω να ξαναβρεθούμε στο μέλλον, έτσι. Δεν μας κάνεις για τον Greek Idol. Τα ακούς που με περάσανε, γιατί δεν μου το είπανε. Τώρα όμως που μου το λέτε, ό,τι χρειάζεται, καλός είναι που μου το λέτε και με κόβετε. Ιδιαίτερος χώρος συνάντησης των Κριτών μαζί με τους υποψήφιους αποτέλεσε και το Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σε ένα εντελώς διαφορετικό από τα συνηθισμένα σκηνικό εκτυλίχθηκαν οι οντισιόν για τους Κύπριους συμμετέχοντες. Μου του λαγιάς ρε μπάμπι τι τραχε εδώ σου λαγιά φλού φίλε μόλα ρε φλού. I would hold you in my arms. I would take the pain away. Thank you for all you've done. Forgive. Κυρία Θεοδωράκη. Μόνο εγώ θα σου πω ναι. Έλα κοντά, έλα κοντά, έλα κοντά. Προχώρα και κανέναν μη ρωτάς. Είπα συγγνώμη στη ζωή πρώτη φορά. Το εισιτήριό σου. Θα συμφωνήσω κι εγώ με τον Δημήτρη. Εγώ θα πω ένα ναι. Just walk away, just say goodbye. Don't turn around now. You may see me cry. Τι να πω κι εγώ, ναι. Επομένω. Τέλος, στον Πειραιά, σε ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Μεσογείου, στο κρουαζιερόπλοιο Louis Crystal, μία από τις ναυαρχίδες του στόλου Louis, οι Κριτές υποδέχτηκαν τους υποψήφιους από τα ελληνικά νησιά, την Πάτρα αλλά και το εξωτερικό, με θέα τη θάλασσα. Γυαλίζουμε, γυαλίζουμε. Πού είσαι, σε πήρε ο ύπνος. Πάρ' εσύ. Άμα. Και δεν αντέξω να το μιλήσω. Το θέλω. Κάτι λοιπόν θυμίζει. Ωραία. Αναισθησία. Πάμε. Εμένα δεν μου άρεσε. Εμένα μου άρεσε. Α, εντάξει. Δεν νιώθει καλά ο κύριος Κοντόπουλος, θα το χειριστούμε εμείς. Λοιπόν. Παιδιά, ένα με φορά που είμαι γιατρό, υπάρχει κάτι. Σε μοναδικούς χώρους υποδοχής πραγματοποιήθηκαν οι οντισιόν του Greek Idol, δίνοντας την ευκαιρία στους υποψήφιους να έρθουν πιο κοντά στο όνειρό τους, αλλά και στους Κριτές να αναζητήσουν το Greek Idol. Ήρθαν, τραγούδησαν και έφυγαν. Μπορεί να μην τους είδατε στο Greek Idol, από τη δική μας όμως κάμερα δεν ξεφεύγει κανείς. Γεια σας. Γεια. Πώς σε λένε? Με λένε Δέσποινα Αντελίου. Είμαι 20 χρονών. Η σχέση με το τραγούδι και τη μουσική ποια είναι? Αυτό το πράγμα το λατρεύω, το τραγούδι. Είναι το όνειρό μου από μικρή, που θυμάμαι τον εαυτό μου. Μάλιστα, τι θα μας πεις? Θα σας πω Χάρης Αλεξίου, το όλα σε θυμίζουν. Οκ. Όλη μας η αγάπη την κάμαρα γεμίζει σαν ένα τραγούδι που λέγαμε κι οι δυο.
λόγια και το όνειρο που τρίζει σαν θα ξημερώσει τι θα είναι αληθινό. Όλα σε θυμίζουν. Οκ, okay, Δέσποινα. Δέσποινα, νομίζω θέλεις πολύ... Έχεις καλή φωνή, αλλά θέλεις δουλειά. Θέλεις πολύ, πολύ δουλειά. Δεν ξέρω τι έχει να μας πει η δασκάλα μας. Καταλήξεις είναι λίγο απέδευτες, είναι λίγο... Πολύ. Κοίταξε, είσαι 20 χρονών, έτσι, δεν είναι. Ποτέ δεν είναι αργά να ασχοληθεί κανείς με τη μουσική. Που νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσεις μαθήματα. Μετά να σε ξαναδούμε στο Greek Idol. Δημήτρη, τι λες. Έχετε πει και δύο όχι. Εγώ έχω πει όχι. Δεν είπα όχι, εγώ είπα τη γνώμη μου. Κώστα, εσύ. Δέσποινα, δεν μπορώ να σε περάσω στον Greek Idol. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σου. Εμείς ευχαριστούμε. Γεια. Σε λίγο, στο All About Greek Idol. Ποιοι υποψήφοι έκαναν όλη την Ελλάδα να μιλάει για αυτούς. Θέλω να μας τραγουδήσεις. Η ζωή εδώ τελειώνει. Έλα ρε Στέλιο, έλα ρε Στέλιο, συγγνώμη. Μα είναι λαϊκό. Ο Νίκος δεν βλέπει. Εσείς τον βλέπετε. Εσείς θα τον ακούσετε. Έχει βγει δεύτερο στο Πανεπιστήμιο του Brighton στο τμήμα μηχανικών software. Μπορεί να μην κατάφεραν να περάσουν στα recall αφού δεν εντυπωσίασαν την Κριτική Επιτροπή με τις φωνητικές τους δυνατότητες. Με τον τρόπο τους όμως μας έκαναν να ασχοληθούμε μαζί τους για εβδομάδες. Τι λέτε, πάμε να δούμε ποιοι ήταν οι πιο ιδιαίτεροι διαγωνιζόμενοι του Greek Idol. Κοροϊδεύετε, γιατί αυτό καταρχήν, όπως είπε ο Παύλος, είναι κάτι που δεν είναι και τόσο. Είναι λιγότερο ασυνήθιστο από ό,τι νομίζετε, επίσης. Και έπειτα να σου πω κάτι, μπορεί αυτός ο άνθρωπος που είναι και συμπαθέστατος και γλυκύτατος να βρει την κατάλληλη, την καλύτερη στιγμή της ζωής. Νιώθω πάρα πολύ απογοητευμένος για το γεγονός ότι είμαι 28 χρονών και δεν έχω ολοκληρώσει ακόμα με μια γυναίκα. Δηλαδή δεν έχω κάνει έρωτα ακόμα. Σεξ. Την πρώτη φορά που θα κάνω σεξ το έχω φανταστεί ότι πρέπει να είμαι απελευθερωμένος, άνετος, να μην το δείξω. Γιατί άμα το δείξω φοβάμαι πως θα τραπεί σε φυγή η κοπέλα. Η κοπέλα. Ένας από τους λόγους που δήλωσα συμμετοχή στο Greek Idol είναι η δημοσιότητα και πιστεύω πως θα με δουν πολλές γυναίκες. Ο τύπος της γυναίκας μου μελκεί είναι εκτός της Ξανθιές, όλες οι υπόλοιπες. Γιατί σε ένα talent show λαμβάνοντας μέρος μπορείς να βρεις και μια γυναίκα για να ξεκινήσεις την ερωτική σου σταδιοδρομία πέρα από την επαγγελματική, γιατί όχι. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στο χθεσινό δεύτερο επεισόδιο των οντισιών του Greek Idol. Το καλύτερο. Ποιο? Είναι ο φίλος μου. Ο νεκροθάφτης. Ναι. Πανάγια μου. Λάτρεψα. Το λάτρεψα. Gothic κλεό. Πρόβλημα, έχει θέμα με τους νεκροθάφτες. Προσωπικά οι φίλοι μου με χαρακτηρίζουν νεκροθάφτη, κοράκι. Δεν με πειράζει ιδιαίτερα, αφού έτσι κι αλλιώς κάποια μέρα όλοι θα περάσουν από τα χέρια μου. Στέλιο, θα μας τραγουδήσεις. Η ζωή εδώ τελειώνει. Έλα ρε Στέλιο, έλα ρε Στέλιο, συγγνώμη. Μα είναι λαϊκό. Συγγνώμη. Πάμε. Η ζωή εδώ τελειώνει, σβήνει το καντήλι μου. Στέλιο μου, όχι.
Από μένα δεν μπορείς να πατήσεις. Όχι. Και από μένα το ίδιο, το έχεις καταλάβει. Ναι, σε περίπτωση όμως που πάθετε κανένα τύχημα, λέμε... Του Χρήστε. Λέει, που λέει ο λόγος. Πάρτε και μια κάρτα. Ναι. Καταλαβες. Όχι, ναι. Είπα ξύλο, ναι. Δουλεύετε όλοι με 24 ώρες. Ναι, ναι, διανυκτερεύει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο είπα ότι θέλω αυτό το παιδί, ο Νίκος Αποστολίδης, ένα παιδί που μου δείξανε στο Greek Idol. Ο Νίκος δεν βλέπει. Εσείς τον βλέπετε. Εσείς θα τον ακούσετε. Έχει βγει δεύτερο στο Πανεπιστήμιο του Brighton στο τμήμα μηχανικών software. Χαίρομαι που αυτό που κάνετε είναι τα αυτιά του να ακούσουν τον δυνατότερο ήχο. Κέννησα το βλέμμα του, ότι το βλέμμα του έχει το βλέμμα αυτής της χώρας. Και ήθελε αυτός να κλείσει το σταντήρι σήμερα. Ονομάζομαι Νίκος Αποστολίδης. Είμαι 31 ετών και είμαι μηχανικός software. Όταν γεννήθηκα ήμουν απρόωρος. Με έβαλαν σαν θερμοκοιτίδα. Εκεί δημιουργήθηκε το πρόβλημα όρασης που έχω. Λόγω του υπερβολικού οξυγόνου στο αίμα, καταστράφηκε το οπτικό νεύρο και η βολβή των ματιών και έτσι δεν έχω καθόλου αίσθηση της όρασης, ούτε χρώμα, ούτε φως, τίποτα από αυτά. Τα χρώματα τα αντιλαμβάνομαι μέσα από περιγραφές που έχω διαβάσει ή που μου έχουν κάνει. Ξέρω ότι το χιόνι είναι άσπρο, αλλά από εκεί και πέρα άσπρο δεν σημαίνει τίποτα για μένα. Ξέρω ότι ο ουρανός και η θάλασσα είναι μπλε, από εκεί και πέρα το μπλε δεν σημαίνει κάτι διαφορετικό για μένα. Η μητέρα μου είναι από τα άτομα για τα οποία έχω πολύ πλήρη άποψη για το πώς είναι η εξωτερική τους εμφάνιση. Έχει καστανό μαλάκι, καστανά μάτια, πολύ όμορφο πρόσωπο, φωτεινό χαμόγελο και είναι μια κούκλα. Ο έρωτος για κάποιον που δεν βλέπει είναι διαφορετικός γιατί δεν βασίζεται μόνο σε οπτικά ερεθίσματα. Δεν ερωτεύεσαι με την πρώτη ματιά. Ο έρωτας είναι αφή. Όταν σβήσουν τα φώτα, είναι μυρωδιά, είναι αφή, είναι γεύση. Κατά τα άλλα, είναι ακριβώς το ίδιο συνέστημα. Σε στέλνει. It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She put on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she asked me, feel all right? I say, my darling, I feel wonderful tonight. Νίκο, είμαι ένας από τους κριτές, είμαι ο Κώστας Καπετανίδης. Θέλω να σου πω ότι με μάγεψες πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Μας ταξίδεψες. Να είστε καλά. Και από μένα, Νίκο, εμένα μου άρεσε πολύ αυτό που έκανες. Πολύ τρυφερό, έχει μια... και το τραγούδι που επέλεξες. Λοιπόν, Νίκο μου, αυτό είναι το εστίο για την επόμενη φάση. Συγχαρητήρια, χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Εγώ χάρηκα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Γεια σου, Νίκο. Το πρώτο All About Greek Idol έφτασε στο τέλος. Ένα ταξίδι στα παρασκήνια του Greek Idol μόλις ξεκίνησε. Την επόμενη εβδομάδα ραντεβού και πάλι εδώ για να δούμε όλα τα παρασκήνια από τα recall αλλά και δηλώσεις της Άντας Λιβιτσάν. Αυτά και άλλα πολλά το επόμενο Σάββατο στις 8. Γι' αυτό να είσαστε όλοι εδώ. Φιλιά πολλά. Love is his blue.